Αγαπημένοι φίλοι και φίλε, πιστεύεις τα θαύματα? Και αν δεν πιστεύεις τα θαύματα, πιστεύεις έστω στην αξία του να είσαι γεννημένος άνθρωπος, στην βαρύτητα της ευθύνης να φέρεις αυτή την ιδιότητα? Γιατί ποια είναι αυτή η αξία και τι σημαίνει άνθρωπος? Οι αρχαίοι μας χάρισαν αυτή τη λέξη, αποδίδοντάς της ένα νόημα που αναδεικνύει τις ιδιότητες και τα προτερήματά μας έναντι των υπολείπων δημιουργημάτων, το οποίο νομίζω θα πρέπει να τιμήσουμε σαν είδος. Άνω θρόσκο όποπα. Σε ελεύθερη μετάφραση της λέξης, αυτός που στέκεται όρθιος σε φορμά μπροστά και κοιτάει μπροστά και ψηλά. Ωραία θεωρία αυτή, έτσι σου αρέσει? Σου αρέσει η θεωρία της φυσικής σου κατασκευής, της φυσικής σου υπόστασης? Αν σου αρέσει αυτή η θεωρία και σε αγγίζει στην καρδιά σου, τότε πήγαινε και διεκδίκησε αυτή σου την υπόσταση, αυτή σου τη φτιαξιά. Ξέρεις ποιο είναι το πιο παράλογο στον κόσμο μας? Πως ζούμε μέσα σε τόσο και τόσα μεγάλα επιτεύγματα που μόλις πριν από 50 χρόνια θα ήταν κάτι το ουτοπικό αυτό που ζούμε σήμερα, και επειδή μας έχουν γίνει τόσο δεδομένα, τα θεωρούμε φυσιολογικά και δεν βλέπουμε τις απεριόριστες δυνάμεις του κεφάλου μας μέσω αυτών των επιτευγμάτων. Παραδειγμάτων, έτσι, επιτευγμάτων, παραδειγμάτων, με αποτέλεσμα να βυθιζόμαστε σε μια λειτουργία αδυναμίας για αυτά που θέλουμε και αυτό που πρέπει να είμαστε. Και είναι όντως αστείο. Δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ εκείνο, δεν γίνεται αυτό, δεν θα τα καταφέρω, δεν έχω τα προσόντα. Σταμάτα λίγο. Δες λιγάκι τι γίνεται γύρω σου. Κοίτα που έχουμε φτάσει. Σκέψου λίγο. Με ένα κουμπί έχεις φως. Σου φαίνεται λίγο και δεδομένο, επειδή το συνήθισες? Πήγαινε και πες το σε αυτούς που ζούσαν πριν μόλις 100 χρόνια. Να δεις την αξία αυτής της εφεύρεσης. Με ένα κλικ μιλάς στην άλλη άκρη του κόσμου. Σου μιλάω τώρα για τα πιο απλά καθημερινά δεδομένα, έτσι. Όχι για τα πιο μεγάλα. Τι διαφορετικό είχαν τα μυαλά που τα δημιούργησαν όλα αυτά, ώστε να τα φέρουν από την πλέον φανταστική και ανύπαρκτη και ουτοπική ανυπαρξία στην πραγματικότητά μας από το δικό σου και το δικό μου μυαλό. Από τα ίδια υλικά είναι κατασκευασμένα τα μυαλά μας. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Όλοι αυτοί δεν ήταν πιο έξυπνοι από μας, αλλά είχαν για πραγματικότητα τα όνειρά τους και όχι αυτό που έβλεπαν γύρω τους. Στρέβλωσαν, παραμόρφωσαν την φαινομενική πραγματικότητα. Αυτό έκαναν στην ουσία, όπως το λένε και οι ίδιοι όταν τους ρωτάνε. Παραμόρφωσαν την πραγματικότητα. Όμως είχαν και κάτι άλλο που κάνει τη μεγάλη πλέον διαφορά. Γιατί φαντασία έχουμε όλοι. Δεν αρκέστηκαν στα όνειρά τους. Απέδειξαν πρακτικά την πραγματικότητά τους, αναλαμβάνοντας δράση να τη φέρουν στη ζωή και να τη δημιουργήσουν από πού? Από την ανυπαρξία. Γιατί ήταν απολύτως σίγουροι για τα όνειρά τους, κόντρα σε ένα κατεστημένο και ένα σύστημα που θεωρούσε, δεν ξέρω και εγώ, τρελούς, μάγους. Χωρίς να τους νοιάξει ποτέ τι θα γινόταν ενδιάμεσα μέχρι να το κάνουν, όσο και αν αποτύχαιναν. Γιατί ήταν σίγουροι για αυτό το αόρατο που μόνο εκείνοι έβλεπαν. Κόντρα σε κάθε φαινομενική πραγματικότητα του γύρω κόσμου και τη φτωχή λογική του αναλυτικού περιορισμένου μας μυαλού. Τι λες, έκαναν λάθος? Δεν νομίζω, ε. Και τελικά πήραν το βραβείο και την ανταμοιβή που τους άξιζε. Αν δεν αναλαμβάνεις λοιπόν δράση στις ιδέες σου και στα όνειρά σου, τότε δεν αξίζεις το βραβείο. Είναι ένας απλός νόμος, παιδιά, όπως λέει και ο Πρόκτορ, ένας από τους συντελεστές του μυστικού, αν έχετε δει. Αν επίσης φοβάσαι να δράσεις ή σκέφτεσαι αρνητικά πως δεν θα έχει αποτέλεσμα,
Γιατί έτσι δείχνει όλο αυτό τον καιρό το 0,1% αυτών που βλέπουμε με τα μάτια μας εμείς οι ανόητοι νοήμονες άνθρωποι. Ενώ το 99% της πραγματικότητας βρίσκεται σε αυτό που δεν βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο κόσμος που βλέπουμε. Ρωτήστε και έναν οποιονδήποτε φυσικό. Αν λοιπόν φοβάσαι να δράσεις εξαιτίας αυτού, τότε δεν αξίζει την ανταμοιβή, αλλά το αποτέλεσμα που σκέφτεσαι. Αυτό που εκπέμπεις σε αυτό το σύμπαν που κατηγορούν πολλοί, αυτό και θα πάρεις πίσω. Δεν σου φταίει το σύμπαν. Δεν γίνεται να φυτέψεις αγκάθια και να περιμένεις να πάρεις σιτάρι από το χωράφι σου ή να το παρατήσεις και να περιμένεις να σου δώσει καλή συγκομιδή. Ό,τι του πήρεις και όσο το περιποιείσαι, αυτό και θα σου δώσει. Θες σιτάρι, φύτεψε σιτάρι τότε. Θες καλό σιτάρι, περιποιήσου το χωράφι σου. Μην το εγκαταλείπεις. Αν εκπέμπεις τεμπελιά, φόβο, δειλία, αναβολή, ανοριμότητα και κλάψα σαν να σου πήραν την πιπίλα από το στόμα, αυτά και θα λάβεις σαν ανταμοιβή. Και η επιθυμία σου θα είναι μόνιμα στο θα. Θα την κυνηγάς στο μέλλον, στο θα. Ποτέ δεν θα βρεθεί και δεν θα υπάρξει στο τώρα σου. Όμως η αυτοπιθαρχία είναι απαραίτητη εδώ. Είναι προνόμιο των μεγάλων ανδρών και γυναικών που έγραψαν ιστορία και δεν διέφεραν σε τίποτα από σένα και μένα. Η αυτοπιθαρχία σου δίνει μία εντολή όχι από κανέναν άλλον, αλλά από σένα για σένα. Για να κάνεις κάτι που πρέπει να ακολουθήσεις για να αποκτήσεις αυτό που ονειρεύεσαι. Σου δίνει εντολή για να δράσεις, παρόλο που μπορεί ακόμα και να φοβάσαι. Πάρε το φόβο σου αγκαλιά, όπως λέει η Κιλιάνα, τελειώνει η φίλη μου. Πειθαρχή και βγες έξω και χόρεψε μαζί του. Μέρος του εαυτού σου είναι. Αλλά κάντο, πειθαρχείς να γίνεις αυτός που πρέπει για να έχεις αυτό που θες. Γιατί δεν θα λάβεις ποτέ αυτό που θες, πίστεψέ μου. Όσο και να το θες, αλλά αυτό που είσαι θα λάβεις. Αυτό που εκπέμπεις σαν προσωπικότητα και είναι η μόνη πειθαρχία που θα πρέπει να υποταχθείς και κανενός άλλου. Όλοι ζουν κάτω από πειθαρχίες άλλων για συμφέροντα άλλων. Αυτή όμως είναι η δική σου πειθαρχία από σένα και για σένα και τα δικά σου συμφέροντα μόνο. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματική μαγιά. Και τότε πας κόντρα σε κάθε σύστημα, δεν υποτάσσεσαι πουθενά και είσαι εσύ και ο εαυτός σου και είσαι ο πραγματικός καλλιτέχνης της πραγματικότητάς σου. Και στο πνεύμα, όχι μόνο στον τίτλο. Και κάνεις πράγματι αυτό που θες εσύ με μεγάλα γράμματα. Εσύ. Και τότε δεν είσαι ένας απλός καλλιτέχνης, είσαι η ίδια η τέχνη. Είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού της δικής σου ζωής δηλαδή και είναι απλό. Μπροστά στην προσωπική σου εξέλιξη γράφεις τα παλιά σου παπούτσια οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει γύρω σου και μέσα σου. Επίσης όταν όλα, μα όλα μέσα σου προσπαθούν να σε πείσουν και σου λένε πως δεν μπορείς να το κάνεις παρόλο που το θες και σου βρίσκουν χιλιάδες λογικές δικαιολογίες για να μην το κάνεις και όλοι γύρω σου που μπορεί να θέλουν και το καλό σου και όλα σου λένε πως είσαι σε λάθος δρόμο από εκεί που θες να πας εσύ σύμφωνα όμως με την κοινή λογική και την εμπειρία τους και την δική σου εμπειρία του παρελθόντος γιατί ποιος τολμάει και με ποιο μέτρο τολμάει να σου κρίνει το δρόμο και τα όνειρά σου. Τότε είναι που πρέπει να έχεις τα άντερα και τα κότσια να πας κόντρα και αν δεν τα έχεις, είσαι δειλός και δειλή και συγγνώμη μια κλαψιά ραγκομενίτσα χωρίς σταθερή δική σου γνώμη που στηρίζεται σε γνώμες άλλων από αδυναμία για να πάρει γνώμη και αξία και να δει τι θα κάνει. Γιατί? Για να αποποιηθεί της ευθύνης. Μην τυχόν και κάνει λάθος. Γιατί δεν είναι όριμος να αναλάβει ευθύνες ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρει τον εαυτό του, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει τι θέλει πραγματικά και ζητάει γνώμες από όπου βρει. Όλοι περάσαμε από αυτό το δρόμο. Ποιο δρόμο?
Παιδιά, πείτε μου σας παρακαλώ να το κάνω, να το θέλω. Κάνει να το θέλω. Είναι σωστό να το θέλω, είναι σωστό να το κάνω. Και ανάπαυση δεν βρίσκεις εδώ πουθενά. Και με αυτή την νοοτροπία δεν είσαι άνθρωπος αξίας που ξέρει τι θέλει. Οπότε και δεν αξίζεις το βραβείο, δεν το αξίζεις. Δεν είσαι καν άνθρωπος που τιμάει τον τίτλο του ονόματός σου. Αξίζεις τι? Μόνο να πάρεις το κλάμα του δειλού και αποτυχημένου loser και να σου γίνουν τα πράγματα όπως τα πιστεύεις, αποτυχημένα. Και να έχεις μπερδεμένα πράγματα στη ζωή σου όπως μπερδεμένος μπορεί να είσαι μέσα σου. Αυτό που είσαι λαβαίνεις, όχι αυτό που θες. Ο όριμος και ο δημιουργός άνθρωπος που είναι σίγουρος για τον εαυτό του και τις δυνάμεις του και είναι και σίγουρος για το τι θέλει να δημιουργήσει, το νιώθει, το μυρίζει, το αισθάνεται, το γεύεται, το ρημάζει μέσα του, όλα χτυπάνε για αυτό. Ξέρει τι πιστεύει και ξέρει τι γίνεται και δεν στηρίζεται σε γνώμες άλλων. Το κάνει με οποιοδήποτε τίμημα και αποτέλεσμα. Αυτό γουστάρει και είναι σίγουρος για αυτό που γουστάρει. Κόντρα σε κάθε γνώμη και κάθε λογική. Όπως οι μεγάλοι άντρες και οι μεγάλες γυναίκες της ιστορίας που έγραψαν αυτή την ιστορία. Και σήμερα τους θαυμάζουμε όλος ο κόσμος και απολαμβάνουμε όλοι τα τόσο φυσιολογικά πλέον για την εποχή μας επιτεύγματά τους. Η πίστη λοιπόν στο παρανοϊκό αόρατο, πέρα από κάθε λογική, θέλει άντερα και μαγιά. Θα κλαις, θα φοβάσαι και θα προχωράς. Do it anyway. Αλλιώς αν τα παρατήσεις δεν πιστεύεις πρακτικά πουθενά. Μόνο θεωρίες και κουραφέξαλα, έτσι, αν δεν κάνεις το βήμα της πίστης, δεν θα δεις ποτέ τίποτα. Και η πίστη θέλει να δράσεις σαν να ζεις το αόρατο που ονειρεύεσαι πριν καν φανερωθεί. Να το φέρεις στην πραγματικότητά σου ήδη μέσα στην καρδιά σου. Γιατί αυτή είναι η αληθινή σου πραγματικότητα. Παραμόρφωσε αυτή που φαίνεται γύρω σου. Και είναι πολύ μικρή, είναι μόλις το 1%. Και φτιάξε τη δική σου πραγματικότητα. Κάθε ιδέα, κάθε επιθυμία και κάθε όνειρο θέλει να είσαι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος σε αυτό. Ποτέ μην αφήσεις τίποτα και κανέναν, ούτε εσένα, ούτε κανέναν άλλον, όποιος και να είναι αυτός, οι άνθρωποι που σε αγαπάνε, έτσι. Ούτε κανένα όμως τωρινό φαινόμενο, το τι συμβαίνει και το τι σου δείχνει η πραγματικότητα που φαίνεται, ούτε τις πεποιθήσεις που έχεις εκπαιδευτεί από μικρός, να σε σταματήσουν από την πορεία σου. Μην τα αφήσεις. Μην αφήσεις κανένα να σε πείσει πως δεν μπορείς να το κάνεις. Να σου πω, εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις και το πεπόνι. Κανένας άλλος δεν θα το κάνει για σένα. Εάν αφήσεις τα παρόντα αποτελέσματα που βλέπεις να ελέγχουν τη σκέψη σου, θα δημιουργείς το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Υπόταξε το νου σου, γιατί αν δεν τον υποτάξεις εσύ, θα σε υποτάξει εκείνος. Θα σου πω κάτι όμως, okay. Αποποιήσου εν μέρη της ευθύνης. Μπορεί να μην είσαι εντελώς υπεύθυνος για το ποιος είσαι, είσαι όμως εντελώς υπεύθυνος για να το αλλάξεις. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές και αν χρειαστεί μέχρι να το πετύχεις. Και αν δεν το κάνεις, είσαι αδικαιολόγητος. Το πρώτο που πρέπει να αναγνωρίσεις είναι πως είσαι ο απόλυτα μόνος υπεύθυνος για τη ζωή σου και τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα που έχεις τώρα. Ο μόνος υπεύθυνος. Κανένας δεν φταίει. Φταίει η στάση που έδειχνες στα αρνητικά. Μόνο οι δειλοί σκέφτονται και φέρονται έτσι και ρίχνουν τις ευθύνες αλλού. Και είναι τόσο εύκολο και γρήγορο όσο το επιτρέπεις εσύ να είναι. Με τη θέση σου και με τη στάση σου, με την πίστη σου πέρα από κάθε λογική, αντρίκια και με καρδιά λονταριού και το μάτι του πολεμιστή. Αν πιστεύεις λοιπόν στα θαύματα, πήγαινε μπροστά σε έναν καθρέφτη και δες το πιο μεγάλο απ' όλα, εσένα. Και δείξε και δώσε αξία σε αυτό που βλέπεις για να λάβεις αξία. Αν δεν δώσεις αξία εσύ στον εαυτό σου, πώς θες να στη δώσουν οι άλλοι και το σύμπαν το οποίο λες και θες να σου δώσει. Αυτό που κρίνεις για σένα μέσα σου, αυτό θα ελκύεις πάντα στη ζωή σου. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Αν θες να έχεις τα καλύτερα, γίνε ο καλύτερος. Και αν θες οτιδήποτε, πήγαινε και πάρ' το. Πήγαινε και πάρ' τα όλα.
Εκεί είναι τόσο καιρό και σε περιμένει. Σε περιμένει να γίνεις αυτός ή αυτή που πρέπει για να το έχεις. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Μην ψάξεις αλλού εκτός από εσένα να βρεις το πώς και τον τρόπο. Μέσα σου υπάρχει ήδη ο τρόπος από πολλά χρόνια. Ήδη ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Είναι μέσα σου. Απλά δεν το αφήνεις να βγει. Άστο να βγει και να σου δείξει το πώς. Και για να βγει θα πρέπει πρώτα να τα βρεις με τον εαυτό σου. Μετά όλα θα γίνονται αυτόματα. Πίστεψε μου. Κάτι ξέρω που σου λέω. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.